Τα σκουπίδια επιπλέουν στην επιφάνεια του ενετικού λιμένα του Ηρακλείου και η εικόνα κάθε άλλο παρατιμά την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της πόλης. Το σημείο που δένουν τα καΐκια και τα σκάφινα ψυχής έχει μετατραπεί σε ένα θαλάσσιο σκουπιδότοπο με απορρίμματα κάθε λογής. Από πλαστικά μπουκάλια μέχρι πακέτα τσιγάρων, όλα όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, μεταφερόμενα πιθανόν από κάποια ρεύματα που κατά διαστήματα οδηγούν εντός του λιμένα, σκουπίδια που είτε έχουν πεταχτεί εντός του λιμανιού και ο αέρας το οδηγεί μέσα στη θάλασσα, είτε σκουπίδια που κάποια ασυνείδητοι πετούν μέσα στο νερό. Προφανώς και τα μεριμνούμε για αυτά τα θέματα. Έχουμε αναθέσει σε εταιρεία η οποία ασχολείται με τον καθαρισμό. Ίσως τώρα να υπήρξαν κάποια ρεύματα τα οποία και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και μαζευτήκαν εκεί. Βεβαίως θα καθαριστούν και το συντομότερο δυνατόν. Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα που θα μπορούμε να είμαστε εδώ θα έχουν καθαριστεί αυτά τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο κύριος Βαρδαβάς, ο μηχανισμός θα κινητοποιηθεί άμεσα. Ο ίδιος όμως έκανε για μία ακόμη φορά κάλεσμα και στους ιδιοκτήτες των καϊκιών να ενισχύουν την όποια προσπάθεια γίνεται, το λιμάνι να διατηρείται καθαρό και η εικόνα του να τιμά την ιστορία του. Αυτό το ζητάμε τακτικά και πρέπει και οι ιδιοκτήτες να είναι οι ίδιοι και να αναλάβουν και αυτή την ευθύνη και να έχουν ένα μερίδιο ευθύνης για τον καθαρισμό του λιμανιού, γιατί δυστυχώς πολλές φορές βρίσκομαι σκουπίδια στο λιμάνι που είναι από ψαροκάικα, από ψαράδες, δίκτυα, ένα σωστό πράγματα. Πιστεύω ότι έχει περιοριστεί λίγο αυτό το γεγονός και πιστεύω στο τέλος από μόνοι τους θα προσπαθήσουν να γίνουν φύλακες της καθαριότητας στο λιμάνι μας. Πάντως, η γνωστή λεωφόρος bypass από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει κλειστή λόγω ασφαλτόστρωσης που έχει προγραμματιστεί. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένου ζήτησε την κατανόηση του κόσμου, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι απαγορεύσεις θα πάψουν να υπάρχουν όταν θα δημιουργηθεί ο προσύνεμος μόλος, ο οποίος θα εμποδίζει το πέρασμα του νερού μέσω του κυματισμού στο εσωτερικό του λιμενοβαρχίωνα. Θέλουμε την κατανόηση του ηρακλειώτικου κοινού και κυρίως των περιπατητών, επειδή θα κλείσουμε το μόλο αυτές τις μέρες από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή θα είναι κλειστός. Πιστεύουμε ότι εάν όλα πάνε καλά μπορεί να ανοίξει και μια μέρα νωρίτερα, αλλά τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή θα είναι κλειστά. Όπως τόνισε ο κύριος Βαρδαβάς πάντως, προκειμένου να παραμένει σε καλή κατάσταση και να μπορούν με ασφάλεια να κινούνται οι πολίτες, τέτοιου είδους συντήρηση στο βόρειο λιμενοβραχίωνα, όσο δεν υπάρχει ο προσύνεμος μόλος, χρειάζεται κάθε χρόνο.